Μιλάμε για ένα καινούριο νομοσχέδιο που μας έχει αναστατώσει όλους πάρα πολύ. Σημαίνει ότι οι δικηγόροι και όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι με μικρά εισοδήματα φορολογούνται με κεφαλικό φόρο στην πραγματικότητα. Δεν είναι το ζήτημα της πάταξης της φοροδιαφυγής. Είναι ένας τρόπος οι μικροί επαγγελματίες να φύγουν από τα επαγγέλματα, να μαζευτεί η πίτα και τα χρήματα στα μεγάλα δικηγορικά γραφεία, στα μεγάλα πολυκαταστήματα. Το ίδιο ισχύει και για τους εμπόρους, τους πολιτικούς μηχανικούς, τους δικηγόρους. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι μικροί δικηγόροι, μικροί μηχανικοί κτλ. Χρωστάνε στην εφορία από 5 έως 10.000 ευρώ. Όχι γιατί φοροδιαφεύγουν, αλλά γιατί δεν μπορούν να τα πληρώσουν. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ακόμη πιο κατανοητό σε όλους ότι ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας που δουλεύει σαν αυτοαπασχολούμενος θα πεταχτεί, θα πάει να γίνει μισθωτός με όρους δουλειάς απαράδεκτους, χωρίς ωράρια στα δικηγορικά γραφεία, χωρίς συμβάσεις εργασίας, χωρίς άδειε. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αγωνιστούμε, να το αποτρέψουμε. Και τέτοιου είδους νομοσχέδια αποτρέπονται μόνο στους δρόμους και στους αγώνες. Θα συνεχίσουμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είμαστε εδώ σήμερα να καταδικάσουμε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο έκτρωμα, αυτό που θα γίνει θηλιά στο λαιμό όλων των μικρών επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων. Η κυβέρνηση, αντί να κάνει πράξη τις προεκλογικές της δεσμεύσεις, την κατάργηση δηλαδή του τέλους επιτηδεύματος το οποίο είχε υποσχεθεί από το 2019 ακόμη και το υποσχέθηκε ξανά προεκλογικά, μόλις τέλειωσαν οι εκλογές, έφερε το νέο νομοσχέδιο αυτό, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα οριζόντιο χαράτσωμα σε όλους τους μικρούς επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους και γενικώς βιοτέχνες. Μας κατηγορούν ως κλέφτες. Κλέφτες είναι οι ίδιοι. Ας πάνε να πάρουν τα λεφτά από αυτούς οι οποίοι χρωστάνε. Το 0,2% των αφημί που χρωστάνε στην εφορία χρωστάει 85 δισεκατομμύρια από τα συνολικά ληξιπρόθεσμα στην εφορία. Αυτά τα θεωρούν ανεπίδεκτα και κυνηγάνε τη μαρίδα για 500 ευρώ, για 1000 ευρώ, για 5000 ευρώ χρέη. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Τους αντιγυρίζουμε πίσω όλους τους χαρακτηρισμούς. Κλέφτες δεν είμαστε εμείς. Κλέφτες είναι αυτοί. Οι περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου μας, μετά από τα μνημόνια, τις πανδημίες, τα υποχρεωτικά lockdown, έχουν μετατραπεί σε επιχειρήσεις ενός ανθρώπου. Δουλεύουμε μόνοι μας και προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα. Ζητάμε να επανέλθει άμεσα το αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ για να μπορέσουμε να πάρουμε ανάσα. Αυτοί αντιγυρίζουν την πραγματικότητα. Λένε ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει αν δεν έχει 11.000 ευρώ εισόδημα. Συμφωνούμε. Να μας δώσει λοιπόν το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ, αφού δεν μπορούμε να ζήσουμε αν δεν έχουμε 11.000. Όχι να μας φορολογεί από το πρώτο ευρώ και μάλιστα και με οριζόντιο χαράτσωμα το τέλος επιτιδεύματος που είναι από 500 έως 650 ευρώ. Δεν θα μπορέσει κανένας από εμάς να επιβιώσει. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να διαμαρτυρηθούμε έντονα απέναντι στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που έφερε ο κ. Χατζηδάκης. Δεν πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο θα προσπαθήσει να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή. Αποκλειστικά βαφτίζει φοροφυγάδες τους μικρούς και μόνο επαγγελματίες. Φέρνει μεγαλύτερα τεκμήρια στα ήδη υπάρχοντα. Στο ήδη υπάρχουν χαράτσι του τέλους επιδιδεύματος που θέτει τα αυξημένα αυτά τεκμήρια, προκειμένου να βγει ο λογαριασμός των πρωτογενών πλεονασμάτων που έχει δεσμευτεί η χώρα απέναντι στα μνημόνια. Εμείς οι μηχανικοί, οι αρχιτέκτονες και ο τεχνικός κλάδος έχουν πληγεί πάρα πολύ από την κρίση, έχουν καταβαραθρωθεί οι αμοιβές μας. Συνυπεύθυνοι σε αυτό ήταν και η παρούσα κυβέρνηση αλλά και όλες οι προηγούμενες, οι οποίες κατάργησαν τις ελάχιστες αμοιβές μας. Ο κλάδος μας ήταν ένας νοικοκυρεμένος κλάδος. Κανένας μηχανικός δεν μπορούσε και να ήθελε να φοροδιαφύγει. Ήταν κατοχυρωμένες οι ελάχιστες μας αμοιβές. Τις κατάργησαν και τις έκαναν να είναι αποτέλεσμα μιας ελεύθερης διαπραγμάτευσης με τους εργολάβους. Καταλαβαίνετε ότι εκεί άνοιξε ένα μεγάλο παράθυρο φοροδιαφυγής η ίδια κυβέρνηση. Επίσης, η ίδια κυβέρνηση το 2014 κατάργησε την υποχρέωση ελάχιστου κόστους κατασκευής για τις οικοδομές και δεν υποχρεώνεται πλέον ο κατασκευαστικός τομέας, ο εργολάβος, οι κατασκευαστές να καταθέσουν τιμολόγια προκειμένου να αποδείξουν το πώς κατασκεύασαν τις οικοδομές. Αν θέλουν να καταπολεμήσουν την φοροδιαφυγή, θα πρέπει άμεσα να επαναφέρουν τις ελάχιστες αμοιβές των μηχανικών
τον έλεγχο ελάχιστης κατασκευής στις οικοδομές και επίσης να στελεχώσουν τις ειδών, τις ΔΟΗ για να μπορέσουν να επιτελέσουν ένα πραγματικό ρόλο ελέγχου για να μην βαφτίζουν φοροφυγάδες αποκλειστικά τους στοχούς για να φορολογηθούν επιτέλους οι μεγάλοι φοροδιαφυγοί. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για το να διαμαρτυρηθούμε ενάντια στις εξαγγελίες που υπάρχουν για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Οι ρυθμίσεις που έχει προαναγγείλει ο Υπουργός είναι λίγο πολύ γνωστές. Αφορούν την εισαγωγή οριζόντιου τεκμαρτού εισοδήματος 10.920 ευρώ ετησίου εισοδήματος για όλους, ανεξαιρέτως τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εμείς αυτό που έχουμε να πούμε και ως δικηγόροι, το οποίο πιάνει και όλους τους κλάδους που πλήττονται, είναι ότι αυτό μπορεί να γίνεται μεν στην πάταξη, στο όνομα της πάταξης της φοροδιαφυγής, όμως αυτό το οποίο είναι γνωστό και στον Υπουργό αλλά και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο είναι ότι υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων αυτή τη στιγμή, οι οποίοι δηλώνουν κάτω από αυτό το εισόδημα, όχι επειδή βγάζουν περισσότερα και δεν τα δηλώνουν, αλλά επειδή πράγματι βγάζουν τόσο λίγο. Μιλάμε για ειδικές κατηγορίες όπως κατ' ουσίαν μισθωτοί δικηγόροι, οι οποίοι ενώ είναι κατ' ουσίαν μισθωτοί, τυπικά φαίνονται ως αυτοαπασχολούμενοι, δουλεύουν με 500 έως 700 ευρώ το μήνα και καταλήγουν γι' αυτό το λόγο να έχουν λιγότερα από όσο βγάζει και ένας μισθωτός με τον κατώτατο μισθό. Μιλάμε για γυναίκες συναδέλφους οι οποίες έχουν γεννήσει, οπότε κατ' ουσίαν υποαπασχολούνται. Μιλάμε για συναδέλφους οι οποίοι κρατάνε τυπικά ενεργή την έναρξη, το γραφείο τους, για να συμπληρώσουν τα απαραίτητα χρόνια ασφάλισης να μπορέσουν να βγουν στη σύνταξη. Μιλάμε ακόμη και για απλούς αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι είναι πολύ πιθανό, ειδικά μετά από τις απανωτές κρίσεις, να έχουν ζημίες ή ακόμη και αν καταφέρουν να έχουν κάποια κέρδη, αυτά να υπολείπονται σε σχέση με αυτά τα οποία μπορεί να βγάζει ένας μισθωτός. Αυτά δεν είναι άγνωστα. Το μόνο που θέλω να πω εδώ είναι ότι μετά από πίεση που υπάρχει σε όλο το δικηγορικό κλάδο, πιέστηκε και ο Δικηγορικός Σύλλογος να πάρει απόφαση και αποχής αλλά και συμμετοχής στη σημερινή κινητοποίηση. Και αυτό το οποίο θέλουμε είναι να κλιμακώσουμε τους αγώνες μας, να γνωρίσει ο κόσμος ακριβώς το γεγονός ότι πληττόμαστε άδικα και να ανατραπεί, να αποσυρθεί αυτό το νομοσχέδιο στην πράξη. Είμαστε και εμείς αντίθετες από το νομοσχέδιο που πήρε και πολλές προσωπικές επιχειρήσεις, από τα οποία που δυσκολεύονται να λειτουργήσουν αυτή τη στιγμή. Το νομοσχέδιο πήρε το μάτι, εικάζει ότι θέλει να πατάξει τη φοροδιαφυγή. Υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι τρόποι που δεν τους έχει σκεφτεί κανείς. Δεν έχει σκεφτεί πόσες επιχειρήσεις θα κλείσουν ή θα γίνουν μαζικές απολύσεις όταν ο ελεύθερος επαγγελματίας αναγκάζεται να πληρώνει παραπάνω γιατί έχει μισθοδοσία. Γιατί ένας ελεύθερος επαγγελματίας δεν μπορεί να έχει αφορολόγητο όταν την ίδια στιγμή ο μισθωτός μπορεί να έχει. Ο επαγγελματίας δεν έχει οικογένεια, δεν έχει παιδιά. Έχει ποτέ άραγε εργαστεί κάποιος από αυτούς που σχεδίασαν αυτό το νομοσχέδιο σε ελεύθερο επάγγελμα να δει τα έξοδα που υπάρχουν και αν κάποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι θα έχει τα ίδια έσοδα κάθε χρόνο? Το να λέει τον ο Υπουργός ότι όλοι οι επαγγελματίες είναι κλέφτες χωρίς καμία απόδειξη είναι ένα επιχείρημα έολο και υψηλή και ποινικές κυρώσεις. Όταν μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τζίρο 2,5 εκατομμύρια και μηταμινά έσοδα, το νομοσχέδιο κυνηγάει αυτούς που έχουν τζίρο 30-50 χιλιάδες, δηλώνουν 5 χιλιάδες. Αναλογικά δεν βγαίνουν, αλλά αν βάλετε κάτω ενέργεια, τηλέφωνο, ενίκεια, μισθοδοσία, εύκα, διάφορα έξοδα που χρειάζονται για μια λειτουργία της επιχείρησης, όσα νομίζετε ότι μένουν, το πρόβλημα με τις τελευταίες κυβερνητικές εξαγγελίες δεν έχει να κάνει με την καταβολή της φοροδιαφυγής. Αυτή πρέπει να καταπολεμάται και μάλιστα συστηματικά. Αλλιώς κάποια στιγμή θα το κλείσουμε το μαγαζί. Το πρόβλημα εντοπίζεται στα οριζόντια μέτρα που πήρουν επί δικαίων και αδίκων, απλώς για να είναι εντάξει τα νούμερα. Να γνωρίζουν οι κυβερνώντες ότι η κοινωνία είναι δύσπιστη απέναντι σε κάθε αύξηση της φορολόγησης για τρεις λόγους. Η χαμηλή ανταποδοτικότητα των φόρων, οι διαχρονικές σπατάλες του δημοσίου, η επιπληκτική ευαισθησία του κρατικού μηχανισμού, ο οποίος διαθέτει άπλετο χρόνο και κόπο να κυνηγάει ψιλικατζίδες, πουγατσατζίδες, νεαρούς γιατρούς και δικηγόρους, που ούτως ή άλλως διαθέτουν όλο το εισόδημά τους στην εσωτερική αγορά, ενώ ταυτόχρονα δυνατή να στριμώξει τη χοντρή φοροδιαφυγή που κυκλοφορία προκάλλει τα παντού. Όλο το προηγούμενο διάστημα, η κυβέρνηση και μέσα μαζικής ενημέρωσης δούλεψαν σε μια καλοκουρδισμένη μηχανή για να πείσουν τον λαό ότι όλο αυτό το καϊτανάκι που ξέρουν να κάνουν καλά όλα τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης,
Για τις κομμένες συντάξεις, παραδείγματος χάρη, έφταιγαν οι συνταξιούχοι που ζούσαν πολλά χρόνια και δεν πέθαιναν. Για τους μισθούς των εργαζομένων έφταιγαν τα πολλά επιδόματα που έπαιρναν. Για το χάλι στην υγεία έφταιγαν οι τεμπέληδες γιατροί. Για την πυρόσβεση έφταιγαν οι πυροσβέστες που έπαιζαν τάδι. Όλα αυτά ακούγαμε το προηγούμενο διάστημα. Μας κατηγορεί το κράτος φορολογιστής, το κράτος των κεφαλικών φόρων, του τέλους επιτιδεύματος, της προκαταβολής φόρου, του έμφυα, που τέσσερις διαδοχικές κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια θα καταργούσαν. Μας κατηγορεί το κράτος που το 95% των εσόδων το πληρώνουν οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Μας κατηγορεί το κράτος που δίνει αφορολόγητο στους εφοπλιστές, στολίζοντάς τους με 58 φοροαπαλλαγές και αφορολόγητο πετρέλαιο, που χαρίζει τα δάνεια και φοροαπάλλαγες στους επενδυτές, που οι τράπεζες έχουν αναβαλλόμενους φόρους. Μας κατηγορεί το κράτος που από το 107 δις ληξιπρόθεσμα χρέη, τα 85 τα χρωστούν μόλις 10.000 αφημοί. Από αυτούς, η καλή μας αδεία και το κράτος τους τα χαρίζει, γιατί τους τα θεωρεί αναπόδεκτα ίσπραξης. Αυτό το κράτος που μας κατηγορεί έχει εξυγχρονίσει, συνάδελφοι, έχει εξυγχρονιστεί και έχει και Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που έχει ψηφιοποιηθεί μόνο εκεί που είναι για να μας τα πάρει. Όλα εκεί γίνονται αυτόματα, πληστηριασμοί, κατασχέσεις λογαριασμών. Όταν είναι όμως να μας δώσει, έχει μισό υπάλληλο στον ΕΦΚΑ να βρει μέσα σε ένα βουνό φακέλους το φάκελο για να μας δώσει τη σύνταξη μετά από 3 χρόνια. Έχει διαδικασίες fast track αυτό το κράτος. Όταν είναι για να δώσει εργολάβους, επενδυτές, αρμοτοφορείς και καναλάρχες. Όμως αυτό το κράτος, συνάδελφοι, όπως μάθαμε από τον Πρωθυπουργό, δεν είναι μπανανία. Εγώ έχω να ρωτήσω, να κάνω 2 ερωτήσεις στον Πρωθυπουργό. Ας μας υποδείξουν ένα κράτος μη μπανανία, που οι αυτοαπασχολούμενοι και μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες δεν έχουν αφορολόγητο όριο και φορολογούνται από το πρώτο ευρώ, που πληρώνουν προκαταβολή φόρου. Έχουν να μας υποδείξουν ένα τέτοιο κράτος, ας είναι και μπανανία.